συστήματος, θα έλεγε και κάποιος, σε μια εποχή όπου υπάρχει ανεργία. Ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από αυτή σας την εισήγηση? Ξεκινούμε, ξέρεις, το να αποσπάσεις έναν κομμάτι και να το δώσεις έμφαση, δεν ξέρω πώς ονομάζεται, στην καθημερινή. Δεν το απέσπασα, απλά επειδή ήθελα να κάνω μικρή ερώτηση. Μπορείτε να πείτε τα υπόλοιπα εσείς. Δεν είπα το κάνετε εσείς και άλλοι. Ευρύτε. Έχω βάλει κάτω ένα σχεδιασμό, ο οποίος πάει εξαιρετικά καλά, από ό,τι φαίνεται και από τον απολογισμό. Ο οποίος έχει μεγιστοποιήσει την απόδοση της Βουλής και τη συμμετοχή των βουλευτών. Δηλαδή, έχουμε πλησιάσει το 100% της συμμετοχής των βουλευτών στην Ολομέλεια και περίπου κάπου εκεί κοντά είναι και στις επιτροπές. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε προηγουμένως. Δεύτερο, το αποτέλεσμα, η παρουσία των βουλευτών σε επιτροπές κτλ. Είναι πολύ περισσότερη σε χρόνο και πολύ πιο αποδοτική, διότι δεν συμπίπτει μια συνεδρία κατά κανόνα, εκτός από 3-4 εξαιρέσεις, με άλλες. Και είναι και μετρήσιμο. Έχουμε, πέραν του το μετρήθηκαν αυτά, έχουμε μειώσει, όταν πήγαμε εκεί, είχαμε πέραν των 600 νομοθετημάτων, ενώ ήρθαν άλλα 200, έχουν μειωθεί στο κάτω από 500. Και ρωτώ, θέλουμε να έχουμε τοποθετήσεις λαϊκίστικες, επιφανειακές, όπως τούτες που έκαναμε, κόψαμε από τους μισθούς μας κτλ. Ή θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Μέσα σε αυτό το αποτέλεσμα, έχω την εντύπωση και συγκριτικά με άλλες βουλές και συγκριτικά, αν θα είμαστε σωστοί βουλευτές, νοείται, και σωστή βουλή, και να αποδίδουμε και συγκριτικά με άλλες, με υπαλλήλους, όχι με λειτουργούς όπως είναι οι βουλευτές. Οι βουλευτές δεν αμείβονται σωστά. Δεν μπορεί να έχεις υπαλλήλους της Βουλής, πολλούς, που να παίρνουν περισσότερο από τον βουλευτή. Υπάρχουν υπάλληλοι που παίρνουν περισσότερο. Δεν μπορεί να έχεις υπαλλήλους του κράτους λόγω της κλίμακας. Εκατοντάδες, ναι. Λόγω της κλίμακας. Τι σημαίνει λόγω της κλίμακας? Είναι χρόνια υπηρεσίας. Σοβαρά. Είναι κλίμακα. Δηλαδή, έχει χώρα στον κόσμο που ο υπουργός μπορεί να παίρνει λιγότερο από τον. Πάμε στους υπουργούς για να είμαστε πιο αντικειμενικοί. Από του υπαλλήλους του κράτους. Αλλά ας πάμε στους βουλευτές. Οι βουλευτές δεν είναι υπάλληλοι. Mm-hmm. Πολλές φορές κάνουμε σύγκριση βουλευτών με υπαλλήλους. Να κάνουμε, εγώ δεν έχουμε να κάνουμε σε όλα. Αυτοί που παίρνουν όσα παίρνουν οι βουλευτές και πάνω, να επιλέγονται κάθε 5 χρόνια, να μην είναι μόνιμη η θέση τους, για να ξαναδιοριστούν, να αποδεικνύουν με κάποιον τρόπο, και υπάρχουν τρόποι, να υπάρχουν ακόμα και απόψεις του κοινού για την αποδοτικότητα τους, όχι μόνο όπως γίνεται σήμερα, και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά οι βουλευτές, με μία θητεία ή δύο θητείες δικαιούται τη σύνταξη. Ναι, ενώ άλλος πρέπει να δουλέψει 35 χρόνια. Συγγνώμη. Δεν δικαιούται τη σύνταξη ολόκληρη με δύο θητείες ο βουλευτής? Πότε την παίρνει? Όταν θα τη συνταξιδοτηθεί. Αλλά με 10 χρόνια εργασίας παίρνει τη σύνταξη που κάποιος την παίρνει με 35 χρόνια εργασίας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάνω, και αυτό ζητήσαμε, και αυτό ήταν το ξεκίνημα της συζήτησης από το Υπουργείο Οικονομικών, να κάνουμε τις ανάλογες μελέτες του. Ζητήσατε μελέτη? Βέβαια. Και έχει γίνει? Θα γίνει. Σύντομα? Δεν ξέρω. Και από εκεί και πέρα. Είπατε για συντάξεις κτλ. Ένας βουλευτής, εάν κάνει 10 χρόνια ή 15 ή 20, παίρνει την ίδια σύνταξη, έτσι. Έτσι συμβαίνει στις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες ή στους δικαστές. Άρα, αν θέλουμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, να τα συγκρίνουμε, αλλά να συγκρίνουμε με τα ίδια κριτήρια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ναι, θεωρώ τεράστιο λαϊκισμό να επικεντρώνεται στο είτε περιουσιακά στοιχεία, είτε απολαβές ενός βουλευτή, και όχι στο ότι θέλουμε να έχουμε βουλευτές και βουλή που να αποδίδει. Εκεί έπρεπε να την έμφαση, και εκεί είναι η έμφαση μου. Και λέω, όταν τα πετύχουμε όλα αυτά και έχουμε μία βουλή και βουλευτές οι οποίοι είναι πλήρως απασχολημένοι ουσιαστικά στη Βουλή, αποδίδουν και φέρνουν αποτέλεσμα, πρέπει να τα δούμε και τούτα συγκριτικά με άλλες βουλές χωρών φτωχότερες της Κύπρου. Mm-hmm. Όχι πλουσιότερες, φτωχότερες της Κύπρου. Με το πόθεν έσχες τελικά είχατε κάνει έτσι μία ουσιαστική τοποθέτηση
για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, υπήρξε και μία αντίδραση. Φυσικά με φέρετε εδώ για τον απολογισμό και το τελευταίο πράγμα που θα με ρωτήσετε είναι για τον απολογισμό. Θα κλείσουμε τον απολογισμό. Αυτό που αναφέραμε τώρα ήταν... Ο απολογισμός θέλει τουλάχιστον 2 ώρες να συζητηθεί. Εντάξει, αλλά είπαμε βασικά στοιχεία 100% συμμετοχή. Που σας ενδιαφέρουν. 100% συμμετοχή. Ήρθε εδώ, θα συνεχίσουμε με αυτά που εσείς ενδιαφέρεστε. Τα είπαμε και αυτά. Ναι. Δεν είπαμε καθόλου ούτε για την ηλεκτρονική αναβάθμιση της Βουλής, ούτε για τους κανονισμούς που αλλάζουν, θα τα πούμε. Ούτε για την ανεξαρτητικοποίηση θα της Βουλής. Θα τα πούμε. Ένα σχόλιο για το πόθεν έσχες και πάμε σε αυτά. Δεν τελειώνει με ένα σχόλιο το πόθεν έσχες. Το πόθεν έσχες έγινε και πρέπει όσοι παρακολουθούν τα της Βουλής να θεωρούν τον Δημήτρη Ντοσιλούρη ως έναν από τους πρωτεργάτες για να περάσουμε σε αυτήν την νοοτροπία του ο βουλευτής, ο πολιτικός, να λογοδοτεί ένα δεύτερο τεράστιο κεφάλαιο πλήν από τους μισθούς. Ένας βουλευτής που λογοδοτεί, ένας υπουργός που λογοδοτεί, πρόεδρος κτλ. Για τα πάντα. Ήταν μέσα σε αυτά τα πλαίσια της πίεσης που τα δικά μου περιουσιακά στοιχεία τα έδιδα στη δημοσιότητα, ανεξάρτητα και πριν από τον νόμο. Χωρίς υποχρέωση, χωρίς δια νόμου. Μέσα στα πλαίσια του να γίνει ένας σωστός νόμος και επειδή δεν ικανοποιήθηκα με διάφορα πράγματα που έγιναν παρόλο την πολύ καλή δουλειά που έκαμε η προηγούμενη Επιτροπή Νομικών, καταψήφισα τον νόμο. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα για αρκετά από εκείνα που καταψήφισα. Όμως είμαι πρόεδρος της Βουλής και προεδρεύω της Επιτροπής για την εφαρμογή του νόμου και έπρεπε να εφαρμόσω τον νόμο. Στα πλαίσια τούτα, φώναξα τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών και του είπα: Βλέπετε τώρα στην πράξη κάποια πράγματα πρέπει να τρέξετε να τα διορθώσετε με το άνοιγμα της Βουλής. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο. Ζητήσαμε γνωματεύσεις για να μπορούμε να εφαρμόσουμε τον νόμο αυτόν που είχαμε σωστά. Ζήτησε και το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως για παραδείγματος χάρη τα περί των συζύγων. Οι δημοσιογράφοι, εκείνοι που ασχολήθηκαν οι περισσότεροι, επέλεξαν να λένε ότι οι βουλευτές εξαίρεσαν τις συζύγους τους, χωρίς να λένε ότι είναι από το Υπουργικό Συμβούλιο που πήρθε και ο Γενικός Εισαγγελάς έτσι είπε και σωστά. Ανεξάρτητα της προσωπικής μου άποψης, θεώρησα ότι το μείζον, γιατί σε πρέπει να θεωρούν όλοι, είναι επιτέλους ένας νόμος που υπάρχει και παίρνουμε και το φέρνουμε από το 2005 και τα λοιπά. Εφαρμοστεί. Έπρεπε να ήταν ως δημοσιογράφος, σας ρωτώ, και αν θέλετε απαντάτε, αν θέλετε αφήστε το ερωτική, ρητορική ερώτηση, να το απαντήσουν οι ακροατές και οι θεατές σας. Έπρεπε να θεωρηθεί ότι το μείζον είναι ότι για πρώτη φορά αυτή η Βουλή εφάρμοσε νόμων διαφάνειας, έβαλε τα περιουσιακά στοιχεία 75-76 αξιωματούχων του κράτους στην ιστοσελίδα που μπορεί οποιοδήποτε να μπει να τα δει κτλ. Είναι μείζον ότι πέραν αυτού εζητήθηκαν και άλλες βελτιώσεις και ήταν ανοιχτές σε βελτιώσεις. Είναι σοβαρή προσέγγιση να γράφουμε ποιος είναι ο πιο πλούσιος και ο πιο φτωχός υπουργός, να γράφουμε 49 χωράφια ο Σιλούρης και μακάρι να έχω και είναι από τη μάνα μου, υπάρχει στον πατέρα μου, κληρονομικά. Και κανένα πρόβλημα. Αλλά ξέρετε, κάνετε είναι σοβαρότητα τώρα αυτό το πράγμα. Είναι κρίνει, σοβαρότητα αυτό. Κρίνει, ρωτώ τους θεατές σας. Και ξέρετε, κρινόμαστε βέβαια. Όλοι κρινόμαστε. Και έχω εμπιστοσύνη στην κοινωνία. Ναι. Κρίνομαστε κι εμείς, αλλά κρίνονται και οι αξιωματούχοι όταν δηλώνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Άρα με τον ίδιο τρόπο όλοι κρινόμαστε. Λοιπόν, δήλωσαν τα περιουσιακά στοιχεία αυτούσια και είναι στην ιστοσελίδα της Βουλής. Και δεν τι είναι χρειάζεται... σοβαρό και τι όχι, να πω και τη συγκρίση του κόσμου. Βεβαίως. Ναι. Και ακριβώς εγώ αυτό ζήτησα από τον κόσμο, να μπει στην ιστοσελίδα και να δει τις πραγματικότητες. Εντάχει. Να δει τα 49 χωράφια του Σιλούρη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα και να κάνουμε και διάλογο και για τα 47. Αλλά πάμε πίσω και επαναλαμβάνω. Εσείς ως δημοσιογράφος, που θεωρείτε ότι κρίνεστε κι εσείς, αντιλαμβάνομαι. Βέβαια. Θεωρείτε ότι το μείζον του νόμου είναι αυτά που προβλήθηκαν, ή το γεγονός ότι για πρώτη φορά μπήκε αυτή η διαδικασία διαφάνειας και μπορεί να βελτιωθεί με θετική επικοδομητική κριτική, με κριτική η οποία να φέρει κάποιες εισηγήσεις και όχι να προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπωσιασμούς που καμία σχέση δεν έχουμε με το πνεύμα. Αν με ρωτάτε, το μείζον είναι ότι αυτή η διαδικασία είχε τρύπες και διαφάνηκαν οι τρύπες και γιατί θα έπρεπε να εφαρμοστεί χωρίς τρύπες. Γιατί δεν μου είπετε τότε που καταψήφισα. Λοιπόν. Εσείς, μπράβο κύριε Σουλούρη που καταψήφισες, διότι είπες ότι έχει τρύπες. Σας ευχαριστώ. Δεν γίνεται τα κακά και των δύο κόσμων. Το λοιπόν. Λέμε και τα καλά και τα κακά. Θα επαναλάβουμε την διαδικασία για τον απολογισμό. Έχετε δίκιο, αλλά όχι, δεν έχω πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή.